Δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Μέχρι τώρα, επικοινωνώ με συναδέλφους, ξέρουμε ότι 32 συνάδελφοί μας νοσούν από τον ιό και αναμένεται σήμερα οι 200 που ήταν χθες σε καραντίνα να γίνουν πάνω από 300. Παράδειγμα, τώρα το πρωί μίλησα με τον Άγιο Σάββα. Τα 4 κρούσματα που είχαμε χθες έγιναν 5. Ναι. Τα 4 ήταν στο μαστογράφο, που είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί εκεί πηγαίνουν καρκινοπαθείς άνθρωποι και εξυπηρετούνται. Ο Άγιος Σάββας είναι ογκολογικό νοσοκομείο. Ογκολογικό, ναι. Συνεπώς έχει ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Ακριβώς. Και εκεί έχουμε 5 κρούσματα κορονοϊού. Έχουμε 5 κρούσματα κορονοϊού, 4 στο μαστογράφο και 1 στο ακτινοθεραπευτικό. Ένας υπάλληλος. Τώρα το πρωί με πήραν από το ΕΛΠΗΣ, εκεί υπάρχει ένας παθολόγος και όλη η κλινική αναμένεται να βγει σε καραντίνα. Το ίδιο συνέβη χτες και στον Ερυθρό με τον μαγνητικό τομογράφο. 20 συνάδελφοι βγήκαν σε καραντίνα γιατί υπήρχε κρούσμα. Το ίδιο συνέβη στο Ιπποκράτειο με την Οριλά κλινική, 21 συνάδελφοι είναι σε καραντίνα. Να σας πω ότι στην Καλαμάτα με πήραν χτες το βράδυ, βρέθηκε ο καρδιολόγος ο οποίος ήταν και στα ΤΕΠ μαζί με μία συνάδελφο θετική στον κορονοϊό και σήμερα αναμένεται και εκεί να υπάρξει καραντίνα. Δυστυχώς τα πράγματα στην Καστοριά δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. 9 συνάδελφοι μας νοσούν και εν δυνάμει έχουν εκτεθεί όλοι και υπάρχει κίνδυνος. Ο ΙΟΔΗ έχει αποφασίσει η καραντίνα μας να διαρκεί 7 μέρες και όχι 14, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και μετά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε εφεδρίες. Τελικά αποδεικνύεται, και το λέω αυτό για πρώτη φορά και πρέπει να το επανεξετάσουν στο Υπουργείο, λάθος η απόφαση να ανακληθούν οι άδειες, γιατί είμαστε όλοι εκεί τώρα που δεν χρειαζόμαστε ακόμη, με αποτέλεσμα να εκτιθέμεθε όλοι στον κίνδυνο και δεν θα έχουμε εφεδρίες την επόμενη μέρα όταν θα χρειαστεί. Και δεν υπάρχουν καθόλου μάσκες. Ο κύριος Γεωργιάδης και αντισηπτικά υλικά. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες είπε ότι υπάρχουν 1,2 εκατομμύρια μάσκες. Ναι. Εάν αυτό το μοιράσετε σε 100.000 υγειονομικούς και μόνο εμείς να πάρουμε χωρίς τους ασθενείς ή άλλοι, μας φτάνει να πάρουμε από 10 μάσκες. Με δεδομένο ότι τώρα δεν έχουμε αποθέματα. Τι να κάνουν 10 μάσκες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να επιταχθούν βιομηχανίες, να φτιάξουν μάσκες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα νοσοκομεία. Δεν φοράνε μάσκες, θα πέσουμε όλοι κάτω. Κάνουμε έκκληση στο Υπουργείο να βρεθεί λύση σε αυτό. Εδώ σήμερα οι ελληνικές βιοτεχνίες δεν φτιάχνουν, κύριε Γιαννάκο, ξέρετε. Εμπειρικά ρωτάω. Να επιταχθούν βιομηχανίες να φτιάξουν. Άλλο λέω, αν υπάρχουν ελληνικές βιοτεχνίες ή βιομηχανίες που φτιάχνουν εμπειρικά, δεν ξέρω επειδή. Δεν ξέρουμε. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ να σας στείλω ένα βίντεο από το δικό μου νοσοκομείο, το νοσοκομείο που εργάζομαι, το Δρομοκαίδιο. Ψάχνουμε μάσκες παντού, δεν βρίσκουμε, δεν έχουμε καμία και αποφασίσαμε να φτιάχνουμε από ύφασμα στο 1940, γυρίσαμε δηλαδή, στο γραφείο του νοσοκομείου, που δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλής. Να σας στείλω και το βίντεο, αλλά να και αυτές κάτι είναι. Κάτι είναι και αυτές από το τίποτα. Να το στείλετε. Και στο Αττικό νοσοκομείο, κύριε Παυλόπουλε, στο Αττικό νοσοκομείο σήμερα υπάρχει αναβρασμός. Γιατί η διοίκηση, και δεν ξέρω με ποιανού απόφαση αποφάσισε, μέσα στα ΤΕΠ, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, στα εξεταστήρια, να εξετάζονται και περιστατικά κορονοϊού. Οι εργαζόμενοι είναι όλοι ανάστατοι εκεί. Δεν θέλουν να το κάνουν τώρα. Αυτό η είδηση είναι τώρα. Πώς γίνεται αυτό? Στα επίγοντα, μέσα στα επίγοντα. Τι πάμε για την ανοσία της Αγγέλης? Και εκεί υπάρχει και η πρώτη λοιμοξιολόγος γιατρός, η οποία νόσησε. Προσέξτε, και οι λοιμοξιολόγοι πια νοσούν. Και να σας πω και για το Αλεξάνδρας, το νοσοκομείο που θέλω, έτσι είναι σημαντικό. Εκεί υπάρχουν 2 γιατροί που νοσούν, βρέθηκαν από χθες προχθές και δεν πάρθηκε κανένα μέτρο. Η μία γιατρός είναι στο τεχνητό νεφρό. Είναι δυνατόν με ανθρώπους οι οποίοι αιμοκαθαρίζονται να υπάρχει γιατρός και να μην έχουν βγει σε καραντίνα οι άλλοι συνάδελφοι και να είναι μέσα και να θέτουν σε κίνδυνο και τους ίδιους αλλά και τους ασθενείς? Κύριε Γιαννάκο, όλα αυτά που μας λέτε, υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή τα δεδομένα? Ακούστε με λίγο, όλα αυτά που σας λέω είναι νέα χθεσινοβραδινά και πρωινά. Σήμερα θα επικοινωνήσω με το Υπουργείο, σε λίγο να τα πω. Αλλά όμως
θα πρέπει να βρεθεί λύση με μάσκες. Παιδιά, έκπληση. Με πήραν από την Καστοριά χτες οι συνάδελφοι. Ήταν σε βιντεοκλήση. Μου είπαν, πρόεδρε, κάντε κάτι. Και κάνω και έκκληση από την εκπομπή σας. Όποιος έχει μάσκα, να στείλει στην Καστοριά. Είναι δυνατόν οι συνάδελφοί μου εκεί που έχουν εκτεθεί όλοι να δουλεύουν χωρίς μάσκα? Ναι. Μάλιστα, πάντως, εγώ κρατώ και το σοβαρό που λέει ο κύριος Γιαννάκος. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν είναι σοβαρά, αλλά αυτό που είπε για την απόφαση στο Αττικό νοσοκομείο, ένα πολύ πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Στο τμήμα επιγόντων να γίνονται εξετάσεις για κορονοϊό, είναι τεράστιο ζήτημα. Να πω μια κουβέντα κι εγώ στον κύριο Γιαννάκο. Δηλαδή, τι προτείνει, όταν υπάρχει ένα κρούσμα σε ένα νοσηλευτήριο, το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού και του ιατρικού να απομακρύνεται? Αυτό δηλαδή έγινε στην Αμαλιάδα, παραδείγματος. Να σας πω τι προτείνω. Αυτό που έλεγε ο Ιωδή. Αυτό που έλεγε ο Ιωδή πριν από λίγες μέρες, όταν έρχονται σε επαφή με την ιχνηλάτηση και αποδεικνύεται ότι ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα, το προσωπικό ή οποιοδήποτε μπαίνει σε καραντίνα 14 μέρες. Το αλλάξανε, αυτό το κάνανε 7. Αυτό τώρα, έγινε το 7 με τα πρώτα κρούσματα, κύριε Γιαννάκο. Πράγματι, αυτό έγινε με τα πρώτα κρούσματα που είχαμε αυτό, στη αν χώρα αν πέσουμε μας... όλοι εμείς κάτω... Αν πέσουμε όλοι εμείς κάτω, η υγειονομική τι θα γίνει? Το ίδιο λέμε, κύριε Γιαννάκο, το ίδιο λέμε. Θα μπορούσε να υπάρχει μια προτεραιότητα στην εξέταση. Δεν είμαι γιατρός, δεν γνωρίζω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια προτεραιότητα στην εξέταση. Κάποιος που δεν νοσεί ή κάποιος που δεν είναι φορέας. Δεν δείχνει η εξέταση αμέσως. Δεν δείχνει η εξέταση αμέσως. Δεν δείχνει αμέσως. Πρέπει για να μην θέσουμε σε κίνδυνο. Δείτε ένα λεπτό, κύριε Γιαννάκο μου. Δείτε μια φωτογραφία. Είναι από το δρομοκαίτιο. Είναι το πώς οι εργαζόμενοι προσπαθούν να φτιάξουν πρόχειρες μάσκες προκειμένου να προφυλαχθούν. Ναι, παιδιά, αλλά υπάρχει παγκόσμια έλλειψη, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν ξέρω τώρα. Ακούστε με να σας πω κάτι. Υπάρχουν ευθύνες εδώ. Ξέραμε από το Γενάρη. Ναι. Προειδοποιήσω ο ΠΟΗ και λέγαμε ότι είναι οχυρωμένο το υγειονομικό σύστημα. Και δεν κάναμε ούτε τις προσλήψεις, ούτε φροντίσαμε να έχουμε υγειονομικό υλικό. Φυσικά και τώρα υπάρχει έλλειψη. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας, κύριε Γιαννάκο, γιατί τα λέτε σε εμάς, αλλά πρωτίστως νομίζω πρέπει να τα πείτε στον κύριο Κικίλια αυτά και στους ανθρώπους του ΕΟΔΗ. Να προστατεύσουμε το σύστημα, να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή αυτής της πολεμικής κατάστασης. Λοιπόν, Μάνο. Πριν πάμε στο